Κύριε Υπουργέ, 92 εργαζόμενοι πετιούνται στο δρόμο με τις μαζικές απολύσεις που ανακοίνωσε η εργολάβος εταιρεία Edilmac στο μεταλλείο Ολυμπιάδας στη Χαλκιδική έπειτα από σχετική συμφωνία με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός για τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας. Το γεγονός αυτό έρχεται στη συνέχεια των πρόσφατων απολύσεων εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός, καθώς και των αποτυχημένων προσπαθειών της επιχείρησης για ποινικοποίηση της δράσης των εργαζομένων μέσα από τα συνδικάτα τους και της υπογραφής νέας άθλιας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Την ώρα που ο Ελληνικός Χρυσός ανακοίνωσε την έγκριση νέας χρηματοδότησης ύψους 680 εκατομμύριων ευρώ από ελληνικές τράπεζες για την ανάπτυξη του έργου της στις Κουριές Χαλκιδικής, και ενώ τα μεταλλεύματα που εξορίσσονται στα μεταλλεία Κασάνδρας πολλούνται πλέον σε τιμές ρεκόρ, 92 εργαζόμενοι και οικογένειές τους βρίσκονται στο δρόμο, μη ξέροντας αν και πώς θα ανταποκριθούν στον ολοένα αυξανόμενο κόστος ζωής που είναι ευθύνη της πολιτικής σας. Οι αόριστες υποσχέσεις της Ελληνικός Χρυσός για μελλοντική πρόσληψη ορισμένων από τους 100, από τους 92 αυτούς απολυμμένους εργαζόμενους στο έργο των σκουριών δεν μπορεί, αντιλαμβάνεστε, σε καμία περίπτωση να αποτελέσει ούτε το παραμικρό λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με αυτά, κύριε Υπουργέ, ποια άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε οι απολυμμένοι στο έργο να προσληφθούν με ευθύνη της Ελληνικός Χρυσός? Αξιότιμη κύριε Στολτίδη, νομίζω ότι κάθε φορά έτσι ξεκινάω και νομίζω ότι έτσι πρέπει να ξεκινάει ο αρμόδιος υπουργός. Πρώτα να παραθέτουμε τα πραγματικά γεγονότα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής και τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο της υπόθεσης που έκαναν οι αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το ΣΕΠΕ και η Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι ότι σε καμία από τις δύο υπηρεσίες δεν έχει φτάσει μέχρι σήμερα ούτε καταγγελία συμβάσεων εργασίας, ούτε αίτημα περί ομαδικών απολύσεων, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, παρά το ότι πράγματι η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει στους 92 εργαζόμενους, όπως αναφέρατε και εσείς στην ερώτησή σας, ότι θα προβεί σε αυτές τις απολύσεις. Συγκεκριμένα, το αρμόδιο τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Χαλκιδικής μας ενημέρωσε για τα ακόλουθα. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2022, δηλαδή μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η εταιρεία Edilmac, με έγγραφό της προς το σύνολο του προσωπικού της με θέμα ανακοίνωση μεταενημέρωσης, παύλα πρόσκληση σε ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων, αναφέρει ότι δεν διατηρεί πλέον κανένα project ή έργο ή άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα και δηλώνει ότι λόγω των δυσμενών διεθνών συνθήκων τερματίστηκε στις 7 Ιανουαρίου του 2022 ή από 1 Μαρτίου του 2022 σύμβαση έργου μεταξύ των εταιριών Edilmac και Ελληνικός Χρυσός με αποτέλεσμα τη λήξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιριών. Ακόμα, στο έγγραφό της αναφέρει ότι, πρώτον, καθώς το υφιστάμενο προσωπικό του εν Ελλάδη υποκαταστήματος της Edilmac απασχολείται στο πλαίσιο της παραπάνω σύμβασης έργου, και δεύτερον, ότι η επιχείρηση δεν διατηρεί πλέον κανένα project ή έργο στην Ελλάδα, η εταιρεία αποφάσισε να πάψει οριστικά τη δραστηριότητά της στη χώρα και σχεδιάζει να προβεί στη διενέργεια ομαδικών απολύσεων, οι οποίες θα αφορούν το σύνολο του προσωπικού της, αυτά τα 92 άτομα, όχι 100, αλλά το είπατε και εσείς σωστά στην προφορική ερώτησή σας, σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο νόμος 1387 του 1983. Με το συγκεκριμένο έγγραφο, η εταιρεία κάλεσε τους εργαζομένους της, καθώς δεν υφίσταται επιχειρησιακό σωματείο ή συμβούλιο εργαζομένων, στην πρόσκληση για ανάδειξη πενταμελούς επιτροπής, η οποία θα συμμετάσχει στη διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης εν ώψη της διενέργειας ομαδικών απολύσεων. Σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση του ΣΕΠΕ, η πενταμελής επιτροπή συστάθηκε μόλις την προηγούμενη Δευτέρα, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου, και έως την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου του 2022, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χαλκιδικής, δεν είχε υποβληθεί καμία καταγγελία για διενέργεια εργατικής διαφοράς από εργαζόμενους σχετικά με τα αναφερόμενα στην επίκαιρη ερώτηση θέματα. Επίσης, όπως και σήμερα, μάλλον για την ακρίβεια χθες, από τον έλεγχο στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη δεν διαπιστώθηκε υποβολή από την εργολαβική εταιρεία εντύπων των Ε6, δηλαδή των καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της, οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Για την ακρίβεια, ένας από τους 92 είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Κύριε Στολτίδη, γιατί τα επισημαίνω όλα αυτά? Τα επισημαίνω επειδή η νομοθεσία ορίζει ότι ως προς τη διαδικασία και τον έλεγχο των ομαδικών απολύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 1387 του 1983, ο εργοδότης πριν προχωρήσει σε ομαδικές απολύσεις οφείλει να προσέλθει σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό να ερευνηθεί η δυνατότητα αποφυγής ή μείωσης των απολύσεων και των δυσμενών συνεπειών τους. Επίσης, ακόμα δεν έχει επιβληθεί ούτε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου αντίστοιχο αίτημα για ομαδικές απολύσεις. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή. Κάποιες περισσότερες πληροφορίες στη δευτερολογία μου, γιατί έχω υπερβεί και το χρόνο μου. Εντάξει, το πρακτικό κομμάτι, κύριε Υπουργέ, είναι
το τυπικό και έχει να κάνει με τις διαδικασίες που περιγράφεται. Εμείς επί της ουσίας όμως, γιατί κάθε απόλυση εργαζόμενου είναι πρόκληση. Ωστόσο, υπάρχουν περιστάσεις που κάνουν αυτή την πρόκληση ακόμα χειρότερη. Θα προχωρήσει η διαδικασία ούτως ή άλλως. Γιατί αποκαλύπτουν ακόμα πιο ξεκάθαρα το παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες των εργαζομένων από τους μεγάλους μονοπωλιακούς όμιλους και από όλους ανεξάρτητα της κυβέρνησης. Απολύσεις την ώρα που οι τιμές των ορυκτών που βγάζει η εταιρεία από τη Χαλκιδική εκτοξεύονται στα ύψη, καθώς η εντατική αύξηση παραγωγής κρίσιμων για τη βιομηχανία και τεχνολογία ορυκτών αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτησή της από άλλες εχθρικές γευτήν πηγές, τα είπε χθες η Φόντερ Λάιν. Απολύσεις την ώρα που η εταιρεία έχει εξασφαλίσει από τις τράπεζες δάνεια 680 εκατομμύρια, την ώρα που ανακοινώνει ότι προτίθεται να ζητήσει επιδότηση από τον Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί, κύριε Υπουργέ, διότι τα τραπεζικά δάνεια στην ουσία δίνονται με βάση την κρατική εγγύηση των δανείων προς τις τράπεζες, φορτώνονται δηλαδή με άλλα λόγια στο λαό μας. Στην ουσία τα ποσά από τα δάνεια στην προκειμένη περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν για να πληρωθούν οι όποιες αποζημιώσεις των απολυμένων στην εργολαβική αλλά και οι εθελούσες έξοδοι απολύσεις στην ουσία που γίνονται από τη μητρική εταιρεία. Είναι άλλωστε όρος του Ταμείου Ανάκαμψης η μείωση του εργατικού κόστους. Με λίγα λόγια, οι απολύσεις έχουν την υπογραφή της κυβέρνησης. Το ξεκαθάρισμα του εργασιακού τοπίου από τη συνδικαλιστική οργάνωση αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την κερδοφορία χωρίς όρια. Η εταιρεία Εργολάβος έχει απολύσει τον πρόεδρο του Σωματείου το προηγούμενο διάστημα, αμέσως μετά την ψήφιση του αντεργατικού τερατουργήματος Χατζηδάκη, επειδή διεκδικούσε μαζί με τους εργαζόμενους συνθήκες ασφάλειας στα έγκατα της γης για να μην πνίγονται στις στοές. Το εργατικό κίνημα βέβαια έδωσε την απάντηση και οδήγησε στην επαναπρόσληψή του. Η αλλαγή του εργολάβου όμως εδώ, καθώς και η εταιρεία ψάχνει για άλλον εργολάβο, έτσι έχει πει, με μικρότερα μεροκάματα, είναι ένας από τους όρους παραπέρα ανάπτυξης των κερδών με θύματα φυσικά τους εργαζόμενους. Και οι απολυμμένοι, και αυτοί που θα έρθουν από το νέο εργολάβο με μικρότερο μεροκάματο και αθλειότερες συνθήκες εργασίας, γιατί αυτό διεκδικούσαν, αλλά και οι εργαζόμενοι της μητρικής που πλαγιοκοπούνται από εθελούσιες με το πιστόλι στον κρόταφο για να φύγουνε, υπόκεινται όλοι αυτοί μαζί στο σχεδιασμό περαιτέρω εργολαβιοποίησης μεγαλύτερων κομματιών της εταιρείας και σιγή ηχθείως από τους εργαζόμενους και με χρηματοδότηση με ευθύνη της κυβέρνησης για να υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Είναι άμεση ανάγκη ο αγώνας όλων τους να είναι κοινός, πρέπει να το αντιληφθούν άμεσα μαζί με όλη την υπόλοιπη κοινωνία της περιοχής. Το ΚΚΕ είναι κοντά στους κατοίκους της περιοχής, στο λαό της περιοχής, ο οποίος δηλώνει ότι είναι μαζί τους και έχει πεντακάθαρη άποψη. Έχουν τη δύναμη όλοι αυτοί να επιβάλλουν την πρόσληψη όλων των 92 απολυμένων στη μητρική, γιατί έχουν έργο και με αμοιβές με βάση τις ανάγκες τους, φυσικά τις συλλογικές συμβάσεις τους. Προϋπόθεση βέβαια είναι να παραμερίσουν όλους τους καλοθελητές τοπικούς παράγοντες που έχουν πέσει με τα μούτρα και καλούν τους εργαζόμενους και τους απολυμμένους σε σιωπή και υποταγή και σε ομοιρία κάτω από διάφορους μηχανισμούς για την επαναπρόσληψη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο ταξικός πόλος στο κίνημα θα είναι και το έχει αποδείξει με όλες τις δυνάμεις στο πλευρό τους. Τέλος, η πραγματικότητα επαναφέρεται ένα κυρίαρχο ζήτημα. Είναι την παράδοση του κρίσιμου ορυκτού πλούτου στην ιδιωτική κερδοσκοπία και στο κεφάλαιο. Το έγκλημα αυτό, συνολικά σε βάρος της οικονομίας και του λαού, σε βάρος του μέλλοντος του τόπου, μπορεί μόνο η σύγκρουση με την ψυχή αυτής της πολιτικής, αυτού του ίδιου του συστήματος που δεν μπορεί να αλλάξει με καμιά αστική κυβέρνηση, με την ιδιοποίηση του τεράστιου κρίσιμου πλούτου με μεγάλες προοπτικές από τους ιδιώτες κεφάλαιο κράτης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κύριε Στολτίδη, όπως ανέφερα και στην πρωτολογία μου, μέχρι τώρα στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χαλκιδικής δεν έχει υποβληθεί καμία καταγγελία για διενέργεια εργατικής διαφοράς και δεν έχει εκκινήσει διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπει ο νόμος μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη. Επίσης, όπως μας ενημέρωσε η Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου, μετά από έλεγχο στο αρχείο της συγκεκριμένης υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κατατεθεί από την εργοδότρια εταιρεία σχετικός φάκελος ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. Αυτό γίνεται βάσει του άρθρου 3. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 1387 του 83, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφορικά με την εκκίνηση διαδικασιών για την πραγματοποίηση ομαδικών απολύσεων στην εν λόγω εταιρεία. Να επισημάνω ότι σύμφωνα με τον νόμο περί ομαδικών απολύσεων, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, που
υποθέτω ότι θα ξεκινήσουν τις αμέσως επόμενες μέρες, ο εργοδότης μπορεί να θέσει υπέψη των εργαζομένων κοινωνικό πλάνο για τους υπόλοιπους εργαζομένους, δηλαδή μέτρα άμβλησης των επιπτώσεων της απόλυσης, όπως ποσά για κάλυψη αυτασφάλισης, διαθέσιμα ποσά για κατάρτιση και συμβουλευτική για επανένταξη στην αγορά εργασίας ή ενέργειες για την αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την αντιμετώπιση της επαπειλούμενης ανεργίας των υποαπόλυσης εργαζομένων. Αυτά πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία προβλέπει ο νόμος για καταβολή αποζημιώσεων κλπ. Στα οποία αναφερθήκατε στην ερώτησή σας, όταν έχουμε την περίπτωση των ομαδικών απολύσεων. Επίσης, όταν πρόκειται για ομαδικές απολύσεις, ο νόμος προβλέπει ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή των εκπροσώπων εργαζομένων και επιχείρησης, ο εργοδότης οφείλει να παρέχει στους εκπροσώπους των εργαζομένων όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και να τους ανακοινώσει εγγράφως τα ακόλουθα: τους λόγους του σχεδίου απολύσεων, τον αριθμό και τις κατηγορίες των υποαπόλυση εργαζομένων, τον αριθμό και τις κατηγορίες των συνήθως απασχολουμένων εργαζομένων, το χρονικό διάστημα στο οποίο πρόκειται να γίνουν οι απολύσεις και τα κριτήρια για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν. Κάποια από αυτά ίσως να μην υπάρχουν στα στοιχεία τα οποία έχει δώσει ήδη η εταιρεία. Οι παραπάνω υποχρεώσεις εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του αν η απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις λαμβάνεται από τον εργοδότη ή από την επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη. Η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και η παροχή πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κείμενων διατάξεων, αποτελεί έργο της κατατόπων αρμόδιας υπηρεσίας, της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Και μέχρι σήμερα, όπως ήδη προανέφερα, δεν έχει κοινοποιηθεί απολύτως τίποτα ούτε στην ανεξάρτητη αρχή ούτε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. Όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω εν κατακλείδη ότι ό,τι προβλέπει ο νόμος θα τηρηθεί κατά γράμμα. Σας ευχαριστώ πολύ.